ευχαριστούμε για την προσέλευση. Να ευχαριστήσω τους φίλους από τη Σερβία, από το Βελιγράδι, από το Νίς και από το Λέσκοβατς. Θεωρώ ότι η συνεργασία αυτή θα μείνει και θα συνεχιστεί και σε τεχνογνωσία αλλά και παρουσία. Αυτή η εκδήλωση που γίνεται σήμερα εδώ είναι μια στρατηγική του επιμελητηρίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι στην παραγωγική βάση. Όπως ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλο παραγόμενο προϊόν, Σαλάρισα, και θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις να τις κάνουμε γνωστές στο ευρύ κοινό. Να τις κάνουμε γνωστές στην επιχειρηματικότητα, να στηρίξει μία επιχείρηση στην άλλη, αλλά περισσότερο στην κοινωνία. Έχουμε περίπου 300 επιχειρήσεις παραγωγικές που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των 50 χιλιόμετρων. Αυτή η εκδήλωση σήμερα, αυτό το φέστιβαλ, ξεκινάει με το πρόγραμμα των 50 χιλιόμετρων. Ό,τι παράγεται στο νομό Λάρισας θα καταναλώνεται στα αστικά κέντρα. Θα πρέπει να γίνουμε φανατικοί με τα λαρισινά προϊόντα, να τα γνωρίσουμε, να τα υποστηρίξουμε, να τα αγαπήσουμε, να τα καταναλώσουμε. Η Λάρισα είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, ευλογημένη περιοχή, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, το αγροδιατροφικό τομέα και περισσότερο την γευσιγνωσία, αυτό που λείπει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ καλές γεύσεις, θα τις δοκιμάσετε και σήμερα. Το κρέας είναι ένα στρατηγικό προϊόν. Θεωρώ ότι ξεκινώντας με το κρέας θα έχουμε του χρόνου αυτή την εκδήλωση πενταπλάσιες επιχειρήσεις που θέλουν να εκφραστούν. Έγινε πολύ γρήγορα. Έπρεπε μετά τον COVID που είχαμε 2 χρόνια οι εκδηλώσεις να ξεκινήσουν. Ξεκινήσαμε τα Χριστούγεννα στην πλατεία και αυτή είναι η δεύτερη εκδήλωση όσον αφορά την στρατηγική του τοπικού παραγόμενου προϊόντος. Οι επιχειρήσεις που είναι εδώ σήμερα τις ευχαριστώ όλες. Περισσότερο να στηρίξουμε και τους χορηγούς που είναι στο κρέας, που είναι leader στην ελληνική αγορά, Παπαγεωργίου, Κασίδης, Λιοκρασίτης. Είναι σημαντικό ότι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω το Δήμο Λαρισαίου.